Multitalent είναι ο Ρέντα Παπαδημητρίου. Παίζει, χορεύει, τώρα και τραγουδάει. Οι εμφανίσεις της στο πλευρό των Ονειράμα ξεκίνησαν. Έχω μια αγωνία, γιατί είναι κάτι που δεν το έχω ξανακάνει έτσι σε live. Αλλά μου έγινε αυτή η πρόταση από τα παιδιά και μ' άρεσε πολύ. Μπροστά στη σκηνή ο Γιάννης Λάτσιος, πυροδοτώντας έτσι πάλι τις φήμες που μιλούν για στενή σχέση μεταξύ τους. Μαζί στην πρεμιέρα της Ανασβήση προχθές, μαζί και τώρα στην πρεμιέρα της Ντορέτας. Ο κύριος Γιάννης είναι πάντα στο πλευρό σου, δηλαδή ο άνθρωπος είναι ο άγγελος. Δεν έχω δει καθόλου ποιοι έχουν είναι έρθει. Ο κύριος Γιάννης. Από νωρίς. Έχει στρώσει το μαλλί, έχει τσεκάρει το Twitter και είναι έτοιμος να απολαύσει το πρόγραμμα. Βγήκανε φήμες για σένα και τον κύριο Γιάννη. Γελά. Αφού ξέρεις ότι δεν σχολιάζω και δεν λέω ποτέ τίποτα σε σχέση με όλα αυτά, όλα καλά. Τσαντίζεσαι, βγαίνει κάτι για την προσωπική σου ζωή? Όχι, δεν τσαντίζομαι, αλλά δεν σχολιάζω κιόλας και δεν λέω κάτι πάνω σε αυτό. Δηλαδή μπορεί και να ισχύει, μπορεί και να μην ισχύει. Δεν μου αρέσει να σχολιάζω καθόλου οτιδήποτε έχει να κάνει με την προσωπική μου ζωή. Για την επαγγελματική τη ζωή όμως είναι ποταμός. Φέτος είναι η χρονιά που μου δίνεται ευκαιρία να δοκιμάζω διαφορετικά πράγματα. Και εμένα μου αρέσει αυτό. Ελπίζω να πάει και αυτό καλά, γιατί πραγματικά το αγαπώ. Το τραγούδι μου αρέσει. Όπως το αγαπά και η εγκυμονούσα Σύση Χριστίδου, που προτιμούσε να χαϊδεύει την κυλίτσα της, καμαρώνοντας το σύζυγο, παρά να κουτσομπολεύει με τον πρώην διευθυντή της. Τις εντυπώσεις βέβαια έκλεψε η Ντορέτα ως πρωτάρα στη σκηνή. Το τραγούδι δεν είναι κάτι άσχετο με αυτό που κάνω. Είναι πολύ κοντά στη δουλειά μου. Μέχρι στιγμής δεν είχε ξαναδοθεί η κατάλληλη ευκαιρία για να το κάνω έτσι όπως θα το κάνουμε σήμερα. Αν εγκρίνει ο θείος Γιάννης που ξέρει από τέχνη, εμάς μας περισσεύει. Σε ισχύ από